και την τιμή να έχουμε σήμερα στα γραφεία της εφημερίδας τον Μανώλη τον Σκούφαλη. Μανώλη, να σε καλωσορίσουμε. Θα ξεκινήσουμε, θα κάνουμε λίγο μια αναδρομή στη σημερινή συνέντευξη. Θα ξεκινήσουμε από την ποδοσφαιρική σου καριέρα. Θέλω να μου πεις, σαν ποδοσφαιριστής έζησες μεγάλες στιγμές, έπαιξες μέχρι και σε UEFA και στο Ιντερ Τότο. Αυτές θεωρείς ότι ήταν οι πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας, ας πούμε, ως ποδοσφαιριστής? Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω που είμαι εδώ μαζί σας, Θανάση και Νίκο. Είναι χαρά μου πάντα να μιλάμε για το ποδόσφαιρο και αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, πιστεύω, στις ζωές μας. Ναι. Είναι από τις μεγαλύτερες πραγματικά στιγμές όταν παίζεις σε τόσο υψηλό επίπεδο με πολύ καλές ομάδες, ποιοτικές ομάδες. Σίγουρα τότε ήμασταν κι εμείς μια ισχυρή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, κάναμε πολύ καλή πορεία. Γι' αυτό και τότε ο Πανιόνιος και δύο χρονιές, τρεις, ήταν στις 5 καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Και έβγαλε και μεγάλα ταλέντα, έτσι. Μεγάλους ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι κάναν μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες. Ωραία. Θέλω να μου πεις λίγο για δύο προπονητές που είχε στον Πας Γιάννινα. Ναι. Είναι ο Στεφάν Ντε Μολ, τη μία χρονιά, και ο Άγγελος Αναστασιάδης. Ναι. Ο ένας είναι και μακαρίτης πλέον, ο Στεφάν Ντε Μολ. Αλλά και πλέον είναι ο Μακαρίτης και ο πρόεδρος ο Γιώργος Χριστοβασίλης. Είναι οι τρεις άνθρωποι ουσιαστικά που σημάδεψαν την πορεία σου εδώ στον ΠΑΣ. Ναι. Πες μας δύο λόγια για αυτούς. Εντάξει, για τον Στέφαν, εντάξει, ήταν ένας προπονητής για μένα προσωπικά, όχι κάτι το ιδιαίτερο για την ομάδα. Η ομάδα τότε ανέβηκε γιατί είχε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, είχε το καλύτερο υλικό στην κατηγορία και γι' αυτό ανέβηκε κατευθείαν στην Super League. Από εκεί και πέρα ο Άγγελος Αναστασιάδης άλλαξε τη σελίδα του ποδοσφαίρου στα Γιάννενα, τη φιλοσοφία της ομάδος, έδωσε άλλο κίνητρο, αγάπησε τα ποδητήρια. Είναι σημαντικό, έδεσε μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πριν και αυτό ήταν ένα κίνητρο. Εξελιχθήκαμε μες στο γήπεδο. Μπήκαμε μέσα παιδιά που δώσαμε τα πάντα για να ζώσουμε την ομάδα και τα καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό. Και για τον αείμνηστο πρόεδρο, τον Γιώργο Χριστοβασίλη. Εντάξει, για τον κύριο Γιώργο, εντάξει, δεν έχουμε να πούμε, είναι η ιστορία Πας Γιάννενα. Ο Πας Γιάννενα εδώ και όλα τα χρόνια ήταν Super League, έβγαλε την ομάδα στην Ευρώπη, ήταν μια τεράστια επιτυχία. Έκανε τους ζωσιμάδες φρούριο για μένα, ερχόντουσαν ομάδες μεγάλες και χάνανε, υπήρχαν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ένας κύκλος όπως τελείωσε. Σωστά. Θέλω να μου πεις κάτι, Μανώλη. Ναι. Η δικιά σου ποδοσφαιρική καριέρα, ένα μεγάλο κομμάτι, είναι κάποιες στιγμές, λέει. Αυτή η ραμπόνα που έχεις κάνει, ναι, έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι. Ναι. Είναι ένα από τα αμορφότερα γκολ που έχουν μπει. Μαζί με αυτό το ανάποδο, το απίστευτο του σχαλμά. Υπάρχει κόσμος που σε βρίσκει ακόμα και συζητάτε για αυτή τη φάση? Πραγματικά μετά από 13 χρόνια, νομίζω, 14, 14. 14 χρόνια, πραγματικά ισχύει. Όποιος με βλέπει, ακόμα και τώρα, μου λέει για αυτή τη φάση. Ήταν μια φάση πραγματικά... Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν, αν τη ραμπόνα γενικά εσύ την είχες στο ρεπερτόριό σου? Την είχα, ναι, αλλά εκείνη τη στιγμή όμως έβαλα φαντασία. Τη φαντασία μου, ναι. Έβαλα τη φαντασία μου, θεωρώ. Κοιτάξτε να δείτε ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις φαντασία. Αν δεν έχεις φαντασία δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Πρέπει να είσαι αυθόρμητος, να μην ξέρει ο αντίπαλος τι θέλεις να κάνεις. Γι' αυτό μένα είναι το μεγαλύτερο προσόν σε ένα ποδοσφαιριστή που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουμε. Ήταν το καλύτερο γκολ για μένα στην Ελλάδα. Και ο Σιαλμάς έκανε ένα απίστευτο τελείωμα, γι' αυτό και ήταν ένα όμορφο γκολ. Ωραία. Όταν τότε, εκείνα τα χρόνια, το 2010, ήρθες για μπάλα στον Πας Γιάννενα, περίμενες ότι τελικά μετά από 14 χρόνια θα είσαι μόνιμος κάτοικος Ιωαννίνων, γιατί έκανες οικογένεια στα Γιάννενα, το περίμενες? Όχι. Δεν το περίμενα. Σίγουρα ήρθα εδώ για μπάλα. Ήρθα τότε, επέλεξα να έρθω, πιστεύω, στην καλύτερη ομάδα γιατί έκρινα ότι έχει τον κόσμο του. Είναι ένας κόσμος ο οποίος αγαπάει το ποδόσφαιρο. Το ήξερα αυτό, το γνώριζα.
και έλεγα ότι θα πάω σε μια ομάδα που θα παίζω με κόσμο. Αυτό για μένα ήταν ένα κίνητρο. Από εκεί πέρα μετά έφυγα από τα 2 χρόνια, συνέχισα την μπάλα μου, πήγα στην Νίκη Βόλου. Αν δεν κάνω λάθος, τον θες πρωτό έχεις ολοκληρώσει την καριέρα. Ναι, ναι, 6 μήνες και μετά σταμάτησα και αποφάσισα να ασχοληθώ με την προπονητική. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ναι. Πριν τελειώσεις, ναι, το επόμενο, πριν τελειώσεις την μπάλα, έχεις αποφασίσει ότι θα ασχοληθείς με την προπονητική? Ναι. 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 Καταρχήν, ξέρετε κάτι, είναι ένα κομμάτι δύσκολο όταν φεύγεις από το... είσαι ποδοσφαιριστής, η μεταβίβαση στο να γίνεις προπονητής θέλει χρόνο. Θέλει και δουλειά, ναι. Θέλει και δουλειά, να αποβάλεις κάποια πράγματα ψυχολογικά πρώτα απ' όλα από μέσα σου. Είναι άλλο προπονητής, άλλο ποδοσφαιριστής. Το σημαντικό για μένα είναι ότι δεν έκανα τον προπονητή από την πρώτη μέρα. Ναι. Ξεκίνησα σιγά σιγά να πάρω τα διπλώματά μου, ακολούθησα το δίπλωμα του UEFA-C, μετά πήγα στο UEFA-B και τώρα τελευταία κατέληξα και βγάλα το UEFA-A, το δίπλωμά μου. Θέλω να σου πω ότι προπονητικά έβαλα βάσεις, ξεκίνησα από τα διπλώματά μου και μετά έγινα προπονητής. Με την εξέλιξή μου, με την προσπάθειά μου και στις ομάδες που πήγα. Ωραία. Έχεις περάσει, διόρθωσε με αν δεν κάνω λάθος, ναι, από Ροδοτόπη, Κατσικά, Κρία, Ζωοδόχο, Ελαιούσα και τώρα Σαμπελόκηπους. Σαμπελόκηπους, ναι. Από αυτό το πέρασμά σου, από αυτές τις ομάδες του Ερασιτεχνικού, τι σου έχει μείνει και ποια είναι η φιλοδοξία σου από εδώ και πέρα στην προπονητική, ας πούμε? Κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη μέρα του 2015 που ανέλαβα το Ροδοτόπη, αν τα βάλουμε κάτω, σε όλες τις ομάδες που πήγα υπήρχαν επιτυχίες. Υπήρχαν επιτυχίες, ομάδες εξελίχθηκαν, ομάδες άρχισαν και παίζανε ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο. Να ξέρετε ότι σε κάθε ομάδα που πάω βάζω τη φιλοσοφία μου. Δεν είναι τυχαίο όλες αυτές οι ομάδες που πήγα, που πήραν πρωτάθλημα, ανεβήκαν κατηγορίες, εξελιχθήκανε, και γι' αυτό εδώ πέρα όλο το κομμάτι θεωρώ ότι έβαλα το δικό μου λιθαράκι, τη δική μου φιλοσοφία, άλλαξα το ποδόσφαιρο, το εξέλιξα το ποδόσφαιρο και γι' αυτό εμένα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Ναι. Μετά το πέρασμά σου από την Ελεούσα ήρθαν οι Αμπελόκηποι πέρυσι τον Ιούλιο. Όταν συμφώνησες με την διοίκηση των Αμπελοκήπων, περίμενες ότι αυτή η ομάδα θα κάνει μια τόσο ξέφρενη πορεία? Γιατί και στις άλλες ομάδες, όπως είπαμε πριν, είχες επιτυχίες. Αλλά αυτό το πράγμα που έχουν πετύχει οι Αμπελόκηποι φέτος είναι, μοιάζει εξωπραγματικό για τα δεδομένα του Ερασιτεχνικού. Ναι. Και σε άμυνα και σε επίθεση. Θα το αναλύσουμε αργότερα. Ναι, ναι. Να πω κάτι. Μετά την Ελεούσα, δεν ήμουν και τόσο διατεθειμένος να συνεχίσω στο τοπικό. Ναι. Γιατί γίνανε κάποια πράγματα με τιμωρία. Ναι, με τιμωρία. Σωστά. Ήμουν λίγο ψυχολογικά πεσμένος, ναι. Ίσως είχα χάσει και λίγο τον εαυτό μου εκεί με όλα αυτά που γίνανε. Θεωρώ ότι έβαλα μια άλλη προτεραιότητα, ότι έπρεπε να πάω να βγάλω τη σχολή, ο ΕΦΑΛΦΑ. Ήταν το μυαλό μου και έπρεπε να συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και πέρα ήρθε ο Γιάννης ο Καπέρδας, ο οποίος έχει τους Αμπελόκηπους. Κάναμε πολλά ραντεβού με τον Γιάννη, είμαστε και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Κάναμε πολλά ραντεβού με τον Γιάννη για να γίνει η χημεία. Ο Γιάννης καταρχήν, και τον ευχαριστώ πολύ, γιατί αυτά που μου έδωσε ο Γιάννης δεν μου τα έχει δώσει άλλη ομάδα να δουλέψω. Ναι. Και έχει να κάνει όχι τόσο πολύ με το οργανωτικό, ναι, κομμάτι. Ναι. Μου έδωσε κίνητρα, μου έδωσε πράγματα να μπορώ να δουλέψω σε ένα επίπεδο επαγγελματικό. Βάλαμε τις βάσεις για, όχι για έναν χρόνο, για μια πορεία να πάμε αλφα τοπικό και να παλέψουμε και να πάμε και στη γάμα εθνική. Αυτό είναι το επόμενο πλάνο, ερώτημά μου. Ναι. Δηλαδή συνεχίζεις την επόμενη χρονιά, έτσι? Εγώ σου βάζω ένα πλάνο που είχαμε συζητήσει. Τα ραντεβού ήταν πάρα πολλά με τον Γιάννη για να με πείσει να πάω. Θεωρώ ότι κάποιοι θα πούνε, όπως είχαν πει, να ξέρεις κάτι, πήγε ο Σκούβαλης στο Β' τοπικό. Και καλά, ότι
πήγε εκεί να δουλέψει. Εγώ θέλω να σου πω κάτι, Θανάση, ότι εγώ είμαι προπονητής, δεν είμαι διαχειριστής. Mm-hmm. Εμένα όποια ομάδα μου πει ότι με έχει ανάγκη και μου το δείξει, ίσως και θα πάω. Ωραία, είναι κάτι το οποίο είναι στη φιλοσοφία τη δική μου και στα πιστεύω τα δικά μου. Ο Γιάννης μου τα έδωσε όλα αυτά, η διοίκηση με αγκάλιασε, έγινε μια τεράστια προσπάθεια από όλους. Να πω τα συγχαρητήρια μου στον Βασίλη τον Παπαδόπουλο, στον Κώστα τον Γαλάνη, στα παιδιά της διοίκησης, στο Μούλια και σε όλο τον οργανισμό που δούλεψαν για αυτή την πορεία της ομάδος, στο staff το δικό μου, τον Γιάννη τον Καλογιάννη, το Σταύρο τον Καρατά στο γυμναστή μου. Πραγματικά έγινε μια απίστευτη δουλειά. Μια ομάδα που είχε αφοσίωση, πειθαρχία, ενότητα, πίστη για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Μια ομάδα, Θανάση, χτίζεται από το καλοκαίρι. Δεν χτίζεται ούτε τον Οκτώβριο, ούτε τον Νοέμβριο, ούτε τον Γενάρη. Έβαλα τις βάσεις, είπα θα πάμε να δουλέψουμε σε ένα επίπεδο άλλο, θα αλλάξει φιλοσοφία. Το δύσκολο για μένα ήταν να μπορέσουν να τα απεξέλθουν οι ποδοσφαιριστές. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τους ποδοσφαιριστές στον Αμπελόκηπο. Ναι. Η Αμπελόκηπη είναι ένα κράμα νέων ποδοσφαιριστών. Πήρατε κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 17 και κάποιων έμπειρων όπως ο Τίτος, ο Αθανασόπουλος, ο Μπάτζαρης, ο Βλαχογιάννης. Βλαχόπουλος, συγγνώμη. Ναι. Ποιο είναι το μυστικό αυτό το πάντρεμα των παλιών και των νέων? Είναι η ενότητα. Η ενότητα. Η ενότητα μέσα στα ποδητήρια. Η πίστη, η φιλοσοφία, το πώς θέλω να εξελιχθώ. Δεν επαναπεί ότι ο μεγάλος, η εμπειρία με το νέο, ότι δεν πρέπει και ο μεγάλος να εξελιχθεί. Για μένα πρέπει να εξελιχθεί όλη η ομάδα για να παίξει. Παίζουν 11, αλλά έχεις άλλους 18 ποδοσφαιριστές, όλο το ρόζερ της ομάδος, που πρέπει ανά πάσα στιγμή να μπουν μέσα, γιατί ήταν ένα μεγάλο πρωτάθλημα, υπήρχαν τραυματισμοί, υπήρχαν κάρτες, υπήρχαν δουλειές, τα παιδιά δουλεύουν. Άρα έπρεπε να έχω εγώ 18 ποδοσφαιριστές ετοιμοπόλεμους. 18 ποδοσφαιριστές που θα παίζουν μόνο για τη νίκη. Mm-hmm. Αυτό το πέρασα στους παίκτες μου και αυτό είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Να φτιάξω τα αποδυτήρια, που είναι για μένα το πιο σημαντικό κομμάτι, είτε παίζει επαγγελματικό ποδόσφαιρο, είτε παίζει ερασιτεχνικό. Έκανα μια ομάδα να μπορεί να κερδίζει τους πάντες. Ωραία. Οι Αμπελόκηποι κατέριψαν ένα απίστευτο, ασύλληπτο ρεκόρ που κρατούσαν πάλι η ίδια ομάδα από το 1992, ναι, των 145 τερμάτων και ταυτόχρονα έχουν δεχθεί τα λιγότερα γκολ, μόλις 20 γκολ. Πρωτάθλημα κατά βάση, δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, δίνει άμυνα. Αλλά πώς γίνεται να συνδυαστούν και τα δύο μαζί? Θα σου πω κάτι. Για μένα η άμυνα ξεκινάει την επίθεση. Ωραία, έφτιαξα μια ομάδα που δούλευε σαν ένα γρανάζι να μην σταματάει να δουλεύει μέσα στο γήπεδο. Αν δούμε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι το τελευταίο, η ομάδα έκανε, δεν μπορεί να παίζει 37 παιχνίδια καλά, σίγουρα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια που δεν παίξαμε και καλό ποδόσφαιρο. Όμως είχαμε την οτροπία αυτή ότι θα μπει μέσα και θα κερδίσει η ομάδα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που καταφέραμε. Όλα τα παιδιά ήταν έτοιμα, αυτό που σου είπα πριν, ότι είχα 18 παίκτες ετοιμοπόλεμους. Τα πιτσιρίκια μου, οι μεγάλοι, είχαμε πλάνο παιχνιδιού, δουλεύαμε 100% στην προπόνηση και αυτό έβγαινε στο παιχνίδι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ποδόσφαιρο, Θανάση, όταν δουλεύεις στην προπόνησή σου, 100% παίρνεις από τους παίκτες σου, αυτό που θέλεις, αυτό θα πάρεις και στο παιχνίδι μέσα. Τώρα, ήρθε η άνοδος πολύ πιο εύκολα από ότι έτσι ενδεχομένως θα περίμενες κι εσύ. Είναι ο στόχος της ομάδας στη νέα περίοδο. Έχετε μιλήσει με τη διοίκηση και σε ρωτάω γιατί, Μανώλη. Ναι. Γιατί έπεσε η Κατσικά. Ναι. Αν δεν ανέβει και η Ελεούσα, είναι και η Ανατολή, θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην ΑΕΡΑΣ τεχνική του χρόνου. Ναι. Είναι ο στόχος της ομάδας των Αμπελοκήπων πρωταγωνιστικός του χρόνου? Εφόσον θα είμαι εγώ εκεί, θα είναι ανταγωνιστικό. Αυτό δεν μας έχει πει ακόμα. Εντάξει. Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα.
και συζήτηση για να ανανεώσουμε. Έχω πει όμως ότι αν έρθει μια μεγαλύτερη πρόταση να φύγω να πάω σε μια ομάδα Super League ή γάμα εθνικής κατηγορίας, εκεί θα κάτσουμε να τη συζητήσουμε. Όμως το πρωτοπυλόν είναι να συνεχίσω στο Αμπελόκηπος, το οποίο θα το γνωρίζουμε στις επόμενες μέρες. Ωραία, ωραία. Τώρα πάμε λίγο και στο κεφάλαιο Πας Γιάννενα. Ναι. Η ομάδα δεν τα κατάφερε φέτος. Επειδή εσύ δεν τα μασάς τα λόγια σου, τι πιστεύεις ότι έφτιαξε περισσότερο, ότι είχαν απειρία τα παιδιά του Χριστοβασίλη, ότι έλειψε ο ίδιος ο πρόεδρος που σε κάποιες στιγμές μπορούσε να βοηθήσει την ομάδα, δεν έγιναν καλές επιλογές πέρυσι το καλοκαίρι? Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα μετά το χαμό του Γιώργου Χριστοβασίλη, μαθηματικά και πάλι η ομάδα αλλάζει σελίδα. Τα παιδιά μπήκαν σε ένα μεγάλο καράβι να διαχειριστούν μια ομάδα που είναι απαιτητική. Έχει μάθει ο κόσμος να αυτή την ομάδα να την αγαπάει τόσο πολύ που εκεί πέρα λίγο ο ενθουσιασμός είναι και καλό, αλλά μπορεί να βγει και σε άσχημα πράγματα. Θεωρώ ότι γίνανε λάθη. Ωραία, σίγουρα γίνανε λάθη. Όταν πέφτει μια ομάδα δεν μπορεί να πεις ότι πήγαν όλα καλά. Ήταν οι επιλογές προπονητών, ήταν οι επιλογές μετά που αλλάξαν προπονητή, γιατί θεωρώ ότι και ο κύριος Σταϊκός. Όχι Σταϊκός, Γρηγορίου, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι έβαλε κάποιο διαφορετικό λιθαράκι ώστε η ομάδα να αλλάξει τη φιλοσοφία της και να δώσει ένα άλλο κίνητρο στην ομάδα και στους παίχτες. Σίγουρα υπήρχαν προβλήματα. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι με την εμπειρία τη δική μου και επειδή έχω περάσει από τα αποδυτήρια, το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα ίσως ήταν και στα αποδυτήρια, τους παίχτες, χωρίς να ξέρω κάτι. Απλά όταν μια ομάδα. Από αυτά που έβλεπε στο γήπεδο. Από αυτά που έβλεπα στο γήπεδο, ναι, και με την εμπειρία τη δική μου, έλυνα έτσι λίγο τα δικά μου, πιστεύω. Μια ερώτηση γενικότερη τώρα για το, για το γιαννιώτικο ποδόσφαιρο. Ναι. Κατικά έπεσε, πιθανότητα και ελεούσε να μην ανέβει. Επειδή το ζεις από κοντά τα τελευταία χρόνια για το γιαννιώτικο ποδόσφαιρο, είναι μια πόλη 120-125.000 κατοίκων τα Γιάννενα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει ομάδες σε εθνικές κατηγορίες? Είναι, δηλαδή μόνο Πας Γιάννενα θα είναι πλέον στη Super League 2, ας πούμε κιόλας. Ναι, και πάλι βλέπουμε ότι ο Πας Γιάννενα έπεσε, ο Κατσικά έπεσε, η Θύλα Ελεούσας με αυτό που έγινε, που θεωρώ ότι ήταν ένα τραγικό λάθος, αν βγει απόφαση και οριστικοποιηθεί. Από εκεί πέρα πρέπει να αναλάβουν κάποιοι και τις ευθύνες τους. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή μιλάμε για μια πόλη 120.000 κατοίκους που διψάει για το ποδόσφαιρο. Είναι μια, μπορώ να πω, ποδοσφαιρόπολη. Ποδοσφαιρόπολη, ναι. Είναι μια ποδοσφαιρόπολη με τεράστιες ακαδημίες, πολλές ακαδημίες, πολλά παιδιά. Βλέπουμε ότι ακόμα και εκεί και η K19, η K17 δεν κάνανε καλές πορείες φέτος. Σωστά. Είδαμε στασιμότητα σε πολλά πράγματα. Δεν εξελίσσεται έτσι όπως θα πρέπει. Θεωρώ ότι πρέπει να αναλάβουν κάποιες ευθύνες τους, πάλι ξαναλέω, να δουν τα πράγματα πιο επαγγελματικά, πιο ορθολογικά και να βάλουν τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Γιατί εάν δεν βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο, δυστυχώς θα βλέπουμε ακόμα χειρότερες μέρες στο γιαννιώτικο ποδόσφαιρο. Και αυτό το λέω γιατί με τόσα χρόνια το νιώθω. Κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτό που σας είπα, όπου και να πήγα σε ομάδες, δεν βρήκα τίποτα. Εγώ το χτίζα από την αρχή. Ωραία. Όπως για μένα η μεγαλύτερη μου ικανοποίηση και η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν ότι όταν έφυγα από την Ελεούσα, άφησα ένα έργο, τεράστιο έργο από πίσω μου. Μία ομάδα έτοιμη, μία ομάδα να πρωταγωνιστήσει και για μένα το μεγαλύτερο μερίδιο ήταν που η ομάδα ήταν δουλεμένη από την προηγούμενη χρονιά, εδώ και 2 χρόνια που δουλεύει μαζί μου, σε ένα επίπεδο υψηλό. Άρα πιστεύεις ότι
είναι το πρόβλημα όσον αφορά το γενέτικο ποδόσφαιρο, ξεκινάει από τις, από τις ακαδημίες, δηλαδή ξεκινάει από εκεί. Ναι, να σου πω κάτι Νίκο, εγώ πήρα φέτος 5 παιδιά από την K17, παιδιά τα οποία στην αρχή και εγώ έβλεπα ότι θέλανε πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Όμως πίστεψα σε αυτά τα παιδιά, μίλησα σε αυτά τα παιδιά, μέσα από την προπόνησή μου τα βελτίωσα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι αυτό που είπα, ότι πάντρεψα αυτά τα παιδιά με τους έμπειρους. Δώσαν το 100%, ήταν και αυτά που τους πρόσφερα εγώ, τους δούλεψα σε πολύ ψηλό επίπεδο, πήρανε πράγματα από μένα, το βγάλανε μες στο γήπεδο, γι' αυτό βγήκε και αυτό το αποτέλεσμα. Ωραία. Μία τελευταία... Πες το. Ναι, κάποια... μία ακόμη ερώτηση. Ναι, Νίκο. Όσον αφορά τους αμπελόκηπους, μάλλον δύο-τρεις ακόμα. Ναι. Όπως είπε και ο Θανάσης προηγουμένως, για κάποιους παίκτες έμπειρους που ήταν στους αμπελόκηπους και με κράμα κάποιων νεαρών ποδοσφαιριστών. Μέσα στη χρονιά αναδείχθηκαν κάποιοι παίκτες όπως ο Τέλειος, ο Γαλάνης, ο Χαρίτος, ο Χαχούλης, ο Ζαφίρης, δεν ξέρω, ο Ντίνος, αν ξεχνάω άλλους. Ναι. Αν πιστεύεις ότι αυτοί οι παίκτες, μια και είναι ακόμα σε νεαρή ηλικία, μπορούν να κάνουν και το βήμα παραπάνω στην πορεία τους. Είναι παιδιά που εμένα είναι στα πλάνα μου και του χρόνου. Είναι παιδιά, μιλάμε για 17χρονο παιδιά. Είναι αυτό που είπες Νίκο εσύ, ότι τα παιδιά εξελιχθήκανε, δουλέψανε πάρα πολύ καλά. Είναι σημαντικό για μένα που αυτά τα παιδιά του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερα, γιατί έχουν παίξει γύρω στα 37, έχουν παίξει 37 παιχνίδια. Είναι σημαντικό να παίζει ο ποδοσφαιριστής, γιατί βελτιώνεται μέσα από τα παιχνίδια. Εκεί είναι το σημαντικό, όσο και προπόνηση να κάνεις, αν παίζεις όμως ενδεχόμενα παιχνίδια, εκεί βελτιώνεσαι, εκεί βλέπεις τα λάθη σου και μπορείς να τα δουλέψεις και στο επόμενο παιχνίδι και στο επόμενο παιχνίδι για να τα βελτιώσεις. Τα παιδιά εξελιχθήκανε, σας το είπα και πριν, προσπαθήσανε και ανταμευθήκανε με αυτό το εκπληκτικό σερί που κάνανε 38 παιχνίδια, 37 παιχνίδια. Να είναι μόνο νίκες. Και κάτι ακόμα, λέγαμε πριν για το ερασιτεχνικό. Ναι. Πώς κρίνεις το γεγονός ότι ολοκληρώνεται φέτος 16 Ιουνίου, που δεν έχει προηγούμενο χρονικά? Και αν είναι εύκολο για έναν ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή να παίζει? Πώς το βιώσει και η ομάδα σου και γενικότερα πώς το βλέπεις? Σίγουρα υπάρχει κούραση, υπάρχει πιο πολύ ψυχολογική κούραση. Τα παιδιά είναι αυτό που σας είπα, ότι δουλεύουν, ναι. Όμως να σας πω κάτι. Έβρισκα πάντα, μιλάω για τους αμπελόκηπους, για την ομάδα μου, ωραία. Έβρισκα πάντα ένα κίνητρο ότι αυτά τα παιδιά πρέπει να τα κρατάω στο γήπεδο. Θα μπορούσαμε, το πρωτάθλημα σχεδόν το είχα πάρει από τον... εδώ και 2-3 μήνες πριν ήμουνα και πρωταθλητής, θα μπορούσα να τα είχα αφήσει ελεύθερα όλα. Όμως όχι, δεν έπρεπε να γίνει αυτό, έπρεπε να δουλεύουμε καθημερινά, να συνεχίσουμε αυτό μέχρι το τέλος. Έτσι είναι οι ομάδες, έτσι χτίζονται οι ομάδες. Πρέπει να έχεις αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να έχεις την νοοτροπία ότι εγώ πρέπει την Κυριακή να παίζω μέσα, να κερδίζω, να εξελίσσομαι και να παίρνω κάθε, από κάθε παιχνίδι και κάτι περισσότερο. Αυτό έγινε και ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί πραγματικά τράβηξαν ένα γολγοθά. Αυτοί είναι πραγματικά για μένα οι κυρίαρχοι. Αν δεν τους είχα αυτούς, ίσως να μην έκανα και αυτό το σερί, το αξίζουνε, είναι πρωταγωνιστές. Τους ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εξελίχθηκαν και πήραν αυτά που τους έδωσα. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν σε έναν όμιλο φέτος με 20 ομάδες. Πώς το είδες ανταγωνιστικό και αν αντιπροσωπεύει ο αθλητικός πίνακας και τη μάχη στην, για την άνοδο και για τη μάχη για την παραμονή? Βλέπουμε ότι ακόμα μέχρι το τέλος είχε και για την παραμονή και για την... Απλά ήταν κουραστικό αυτό, ότι ήταν πολλές οι ομάδες. Δεν παίξαμε πολλές Τετάρτες, γι' αυτό και πήγε μέχρι τώρα. Ίσως εκεί δεν έγινε καλή... Σχεδιασμό. Ναι, από την ΕΨΥΠ, ίσως αν παίζαμε 2-3 Τετάρτες, περισσότερο ίσως να μην φτάναμε σε αυτό το σημείο. Όμως, σας είπα και πριν, ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα με 20 ομάδες. Πιστεύω να το χαρήκαμε όλοι και του χρόνου να γίνει ακόμα καλύτερο. Ωραία. Και μία τελευταία ερώτηση. Ξεκίνησε το Euro.
Ποια ομάδα υποστηρίζει ο Μανώλης Κούφαλης στο Euro? Ναι. Καταρχήν, αν υπάρχει κάποια που είσαι σταθερά μαζί της. Ναι, είμαι σταθερά. Με ποια? Ιταλία. Ιταλία. Ναι. Και αν πιστεύεις ότι η Ιταλία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Είναι Ιταλία. Είναι Ιταλία. Είναι Ιταλία. Μπορεί να φτάσει και στους θέσεις, μπορεί να φτάσει και στο τελικό. Ωραία. Δηλαδή, είναι Ιταλία. Είναι η φανέλα, είναι... Και αγαπημένος παίχτης από αυτή την Ιταλία? Ιταλία σε Ντιλορέτζο. Ναι, ωραία. Και πιστεύεις οι διοργανωτές, οι Γερμανοί, θα φτάσουν μέχρι μακριά στη διοργάνωση? Τώρα από την Εθνική Ελλάδος που έξω, δεν νομίζω ότι μου έδωσε κάτι... Για πολύ έτσι, πάνω. Για πολύ πάνω, ναι, ναι, ναι. Όπως μπορώ να δώσω σαν μια ομάδα και την Αγγλία, πιστεύω θα είναι και η Αγγλία δυνατή. Θα δούμε ένα καλό γύρο. Θα δούμε ένα καλό γύρο, ναι, ναι. Θα δούμε ένα ανταγωνιστικό γύρο. Ωραία. Σταμάτα το. Θες να ρωτήσω.